για να δώσουμε ενωμένοι τις απαντήσεις που πρέπει. Για να δώσουμε τις απαντήσεις που χρειάζεται αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος, φίλες και φίλοι, χρειάζεται μια ισχυρή ΔΕΗ. Χρειάζεται παρούσα τη ΔΕΗ στην περιοχή. Γιατί απομένει ένα σωρό έργο να κάνει που σχετίζεται με τις αποκαταστάσεις των εδαφών, με τις μεταγκαταστάσεις, με την απόδοση του τοπικού πόρου, με τη λειτουργία των τηλεθερμάσεών μας, με την αποκατάσταση της συνέχειας της σιδηροδρομικής σύνδεσης μέχρι την Κοζάνη. Αυτό είναι ένα σημαντικό, είναι ένα σοβαρό έργο, ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να γίνει με απούσα τη ΔΕΗ, δεν μπορεί να γίνει με αποδυναμωμένη τη ΔΕΗ, δεν μπορεί να γίνει με κλειστή τη ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Φίλες και φίλοι, το Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας που τόσα πρόσφερε τα τελευταία 50 χρόνια, αυτό που τροφοδότησε και στήριξε την ανάπτυξη της πατρίδας μας, αυτό που σήμερα κινδυνεύει να βρεθεί εντελώς ανέτεια και απρόκλητα μπροστά στην άδικη, μπροστά στη βίαιη μετάβαση που σχεδιάζουν. Όλοι μας ξέρουμε ότι ο Λιγνίτης, ένας φυσικός πόρος, είναι πεπερασμένος, ένας φυσικός πόρος που κάποια στιγμή θα έφτανε στο τέλος του. Όμως, από τον προηγούμενο ενεργειακό σχεδιασμό, από τον ενεργειακό σχεδιασμό της απελθούσας κυβέρνησης μέχρι το σημερινό, μας χωρίζουν 11 χρόνια, μπορεί και περισσότερο. Όταν το 2030 ο προηγούμενος ενεργειακός σχεδιασμός προέβλεπε τη λειτουργία των 4 πλέον σύγχρονων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με λιγνίτη, και σήμερα φτάνουμε στο σχεδιασμό το ότι έως το 2028 θα κλείσουν όλες οι λιγνητικές μονάδες, είναι τεράστια απόσταση. Είναι η απόσταση που αποδεικνύει ότι η μετάβαση ούτε δίκαιη θα είναι, ούτε ομαλή. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτήν την πρόκληση, εμείς καλούμαστε να απαντήσουμε. Καλούμαστε να απαντήσουμε ενιαία, δυνατά και με μια φωνή. Είμαστε το Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Κοζάνης είναι ακόμα και σήμερα ο μεγαλύτερος ενεργειακός δήμος της χώρας. Δεν είμαστε πρόθυμοι να απεμπολίσουμε τα δικαιώματά μας. Δεν είμαστε πρόθυμοι να απεμπολίσουμε τα συμφέροντα των συμπολιτών μας. Γιατί η μετάβαση αυτή μας αφορά όλους.